Καλησπέρα. Το βραδινό vlog της 5ης, 23 Απριλίου 2020. Πολύ ενδιαφέρον. Ο τίτλος είναι «Κακή σχέση με νεότερο άνδρα ήταν ηλικία το πρόβλημα». Έχω βάλει μόνη μου τον τίτλο γιατί η φίλη είχε γράψει σχέσεις με δύο ερωτηματικά και δύο θαυμαστικά που είναι έτσι ένας πολύ γενικό τίτλος και έτσι επέλεξα αυτόν τον τίτλο που είναι πιο ειδικό. Πολλά συγχαρητήρια κυρία Θέκλα. Να είστε πάντα καλά και να μας φωτίζετε να κατανοούμε την καθημερινότητά μας. Σε ευχαριστώ αγαπημένοι μου. Λοιπόν, μπαίνω συνοπτικά στο θέμα μου. Είναι μια κυρία που γράφει. Πριν πέντε χρόνια έγινα ζευγάρι με έναν νεαρό 11 χρόνια μικρότερό μου. Δεν λέει την ηλικία της, αλλά υποθέτω ότι είναι γύρω στα 35 με 40. Μετά από δύο χρόνια έφυγε σε πόλη μακριά για δουλειά, δηλαδή στα δύο χρόνια της σχέσης σας, και ένα χρόνο μετά τον ακολούθησα με το παιδί μου, το οποίο τότε ήταν στο δημοτικό, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Είμαι διαζευγμένη. Στους τρεις μήνες που πήγαμε να συγκατοικήσουμε, είχαμε το πρώτο σοκ. Διαφωνήσαμε σε κάτι σχεδόν ασήμαντο. Και μας είπε πως αν δεν μας αρέσει, να μας βγάλει σιτήρο να φύγουμε πίσω. Α, α. Δηλαδή, μόλις πέρασε Πέρασαν οι τρει μήνε του μέλητο. Που έχουμε πει πολλέ φορέ ότι οι πρώτοι τρει μήνε μια σχέση είναι ε, πολύ έντονη και ονειρική. Φυσικά θα μου πει: Η δικιά σα σχέση ήταν από προηγουμένω. Ναι, αλλά δεν συγκατοικούσατε τα πρώτα δύο χρόνια τη σχέση που ήσασταν στην ίδια πόλη, και μετά με, ε, μεσολάβησε και ο χρόνο που αυτού ήταν μόνο του σε άλλη πόλη. Εκεί έδειξε την πρώτη κοκκινότητα τη σημαία, ξεκάθαρη αφού φώναζε και μας απειλούσε και με μείωνε στο παιδί μου ότι αυτός μας προσφέρει στέγη και φαγητό και εγώ δεν έκανα τίποτα εκεί μέσα. Ενώ ξόδευα ένα σωρό χρήματα, μαγείρευα, καθάριζα και ήταν όλα στην εντέλεια. Μετά από αυτό το περιστατικό τα πράγματα δεν πηγαίνανε πολύ καλά. Είχε προκλητική συμπεριφορά, ήρωνας. Και στράβωνε αν έπαιρνα το παιδί κάποιο Σάββατο να πάμε μια βόλτα σε κοντινό εμπορικό κέντρο. Τολμώ να πω ότι ζήλευε παθολογικά και το παιδί, όχι μόνο ερωτικά, ζήλευε ανταγωνιστικά και το παιδί, το οποίο δείχνει μια πολύ μεγάλη ψυχική ανοριμότητα, αν μη οτιδήποτε άλλο. Πάμε δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, αλλά ότι είναι ψυχική ανοριμότητα να ζηλεύει το παιδί της συντρόφου σου, είναι. Στο μεταξύ εγώ έψαχνα ένα σπίτι να φύγω με το παιδί, αφού δεν είχα εκεί πέρα γνωστούς ή συγγενείς για υποστήριξη. Ένα απόγευμα λοιπόν βγήκα μαζί με δυο συναδέλφους μου κοπέλες για να βρω σπίτι. Και ενώ με είδε τυχαία από μακριά, γυρνώντας στο σπίτι άρχισε να με απειλεί και να με βρίζει. Το τυχαία το βάζει εισαγωγικά που σημαίνει μπορεί να σε παρακολούθησε. Να με εξεφτελίζει και να μου λέει ότι δεν θα φύγει όταν βρει σπίτι. Θα φύγει τώρα, 12.30 τη νύχτα. Δηλαδή μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι και έκανα. Και πολύ καλά έκανε. Έφυγα παίρνοντα τη τσάντα μου και πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Φαντάζομαι πήγε με πήρε μαζί σου και το παιδί, ε. Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται. Γιατί δεν μα το περιγράφει, τι έγινε, ε. πήγες πήγε πίσω, έμεινε. Όμω κάθε φορά που του περνούσε η ένταση και ο θυμό και τα νεύρα, μετά ερχόντα στην εργασία μου και κλαίγοντα με κλειπαρούσε να το ξαναδεχτώ και να ξεχάσω. Το κακό είναι πω ενώ ήξερα ότι δεν είναι νορμάλ άνθρωπο και ότι είναι επικίνδυνο, το ξαναδεχόμουν να πίσω. Αυτό είναι κακό και αυτό είναι κόλλημα. Κόλλημα. Και ντρέπομαι που το λέω, αλλά συνέβαινε. Μπράβο σου που το λες, γιατί όταν λέμε τα λάθη μας, έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια συμβουλή που να μας βοηθήσει και έχουμε και την ευκαιρία εμείς ήδη να κινητοποιηθούμε για να επανορθώσουμε. Σε αυτή τη σχέση υπήρχε τρελό πάθος και είχαμε μια απίστευτη χημεία. Όμως είχατε Κακοποίηση. Είχατε αυτά που γράφεις παρακάτω, ε, ότι ήταν ζηλιάρεις παθολογικά. Τώρα θα διαβάσουμε τη σειρά. Φερθ, φερνόταν ανώριμα, φερνόταν επικίνδυνα και για τη δική σου ψυχική και σωματική ακαιριότητα αλλά και του παιδιού σου. Τώρα θέλει πάλι να ξανά μαζί. Του το ξεκαθάρισε ότι τέλο δεν υπάρχει επιστροφή. Και αυτό και για ένα λόγο σημαντικό συν της άλλης ότι το παιδί μου δεν το θέλει καθόλου. Φυσικά δεν ξεχνιούνται αυτά που μα έκανε. Νιώθω ότι δεν θα με αφήσει ησυχία. Τον έχουν μπλοκάρει από παντού. Με παρακολουθεί, με παίρνει τηλέφωνα. Ανησυχώ πολύ. Και καλά κάνει και ανησυχείς και καλά κάνει να ζητήσεις βοήθεια και να μιλήσει με τη γραμμή για τη βία. Αν είσαι στην Κύπρο, να πάρει τηλέφωνο στο 1440, αν είσαι στην Ελλάδα στο 15900, που είναι η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια, και να ζητήσει βοήθεια και να συζητήσει συμβουλευτική καθοδήγηση για το πώ να πορευτεί από εδώ και πέρα. Διάβασα πρόσφατα ότι πρέπει να βοηθάμε και να λύνουμε και όχι να χωρίζουμε τέτοιε συμπεριφορέ. Πού το διάβασα αυτό. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Τέτοιε συμπεριφορέ είναι ανησυχητικέ, επικίνδυνε και απομακρυνόμαστε από αυτέ, ειδικά όταν έχουμε και παιδί. Γιατί αν ήσουν χωρί παιδί, πάλι θα κινδύνευε, αλλά δεν θα κινδύνευε και ένα θόο παιδί εξαιτία σου. Τώρα από τη στιγμή που έχει παιδί, οφείλει διπλά και τριπλά να προσέχει τη σχέση σου. Για να μην έρχεται το παιδί σου σε επαφή με ανθρώπου δυνητικά επικίνδυνου. Αλλά δεν το πιστεύω. Εγώ δεν μπορώ να το βοηθήσω. Ξέχασα να σας πω, είναι αθεράπευτα ζηλιάρες και καταθλιπτικός ξέχασες να μας το πεις, αλλά ε, βγαίνει από, τα... από, αυτά που έχεις γράψει, που περιγράφεις τη συμπεριφορά του κυρίως του αθεράπευτα ζηλιάρης και δεν είναι μόνο ερωτικά ζηλιάρης, είναι και ανταγωνιστικά ζηλιάρης. Υπάρχει μια παθογένεια. Δεν ξέρω αν σε βλέπει και σαν μαμά του, ενώ αν στην ερωτική σχέση που έχετε μεταξύ σας υπάρχει και το στοιχείο του ότι αυτός υποσυνείδητα μπορεί να ψάχνει υποκατάστατο της μαμάς. Δεν μπορώ να το γνωρίσω, δεν τον έχω δει τον άνθρωπο, δεν τον έχω εξετάσει, δεν σας έχω δει στο ζευγάρι, κάνω. Του λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό να βρει μια κοπέλα να κάνει οικογένεια, κάτι που εγώ δεν μπορώ να του το δώσω, όμω εκείνο λέει πω θέλει μόνο εμένα. Βρέ, δεν τη λυπάσαι την άλλη την κοπέλα που θα μπλέξει με τον προβληματικό. Σοβαρά, δεν τη λυπάσαι. Αυτό έτσι όπω τον περιγράφει δεν κάνει για οικογένεια και δεν νομίζω το πρόβλημά του που συμπεριφερόταν με τον τρόπο που σε σένα να έχει να κάνει με το ότι εσύ έχει παιδί και δεν θε να κάνει άλλο παιδί δεν μπορεί να κάνει άλλο παιδί. Στο έχει να κάνει με τη δική του παθογένεια. Εγώ προσπαθώ να πω παρακάτω. Να πω ότι με πιέζει να ξαναείμαστε μαζί. Λέει ότι είμαι η ζωή του και πως ορκίζεται πως δεν θα ξανά έχει τέτοιες συμπεριφορές απέναντί μου. Λέει ότι με αγαπάει και ότι όταν αγαπάς πρέπει να συγχωρείς και να το παλεύεις και όχι να τα παρατάς. Με κάνει να νιώθω και άσχημα δηλαδή που δεν του ξαναδίνω τέταρτη και πέμπτη ευκαιρία. Να μην νιώθεις καθόλου άσχημα. Που δεν του ξαναδίνει ευκαιρία, να νιώθει καλά με τον εαυτό σου που δεν του ξαναδίνει ευκαιρία, γιατί αυτή είναι η όρημη και η σοβαρή στάση που πρέπει να κρατήσει. Αυτό το mail έχει έρθει πριν 6-7 μήνε. Εδώ που γράφει ότι να πω ότι με πιέζει να ξανά μαζί, λέει πω είναι η ζωή του και ορκίζεται πω δεν θα ξανακάνει τέτοιε συμπεριφορέ απέναντί μου. Λέει ότι με αγαπάει και ότι όταν αγαπά πρέπει να σε και να το παλεύει. Αυτό το επιχείρημα ότι όταν αγαπά πρέπει να σε χωρίσει τα πάντα δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν χωρίσατε επειδή εσύ δεν ξέρει να αγαπά. Χωρίσατε επειδή αυτό δεν ξέρει να αγαπά. Δεν χωρίσατε επειδή δεν τον αγαπά αρκετά. Χωρίσατε επειδή είναι επικίνδυνο ψυχικά και σωματικά και για σένα και για το παιδί σου να είσαστε μαζί. Επειδή. Έχω έγνοια, μην τυχόν και επιτεθείτε κάποιοι στην κυρία στα σχόλια. Θέλω να ζητήσω, να ζητήσω, να σεβαστείτε το γεγονός ότι είναι μητέρα και να μην το θεωρήσετε ως ε, ένα ελαφριντικό ούτω ώστε να της επιτεθείτε. Μία γυναίκα που είναι μητέρα, όταν είναι διαζευγμένη, όταν έχει χωρίσει από τον άντρα της και είναι μονογονιός, έχει κάθε δικαίωμα να ξαναφτιάξει, μια ερωτική σχέση. Δεν θα πω να ξαναφτιάξει τη ζωή τη, γιατί δεν θεωρώ ότι η ζωή φτιάχνεται ενό ανθρώπου όταν είναι παντρεμένο, και όταν δεν είναι παντρεμένο είναι άφτιαχτη. Έχει κάθε δικαίωμα να δημιουργήσει ερωτική σχέση. Δικαιούται. Το γεγονό ότι είναι η μητέρα δεν είναι αποτρεπτικό για να δημιουργήσει ερωτική σχέση. Το γεγονό ότι η μητέρα τη δίνει την ευθύνη να πάρει στα σοβαρά κάθε ερωτική σχέση που κάνει και να μην φέρει το παιδί τη σε επαφή με κάποιον άνθρωπο ο οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ικανό για να σχετίζεται είτε με μεγάλου είτε με μικρότερου. Γιατί η ικανότητα μα για να σχετιζόμαστε υγιώ με του άλλου ανθρώπου φαίνεται σε όλε μα τι σχέσει, δεν φαίνεται μόνο σε μια σχέση. Εάν αυτή η φίλη μου έστελνε την επιστολή προτού πάρει την απόφαση να μετακομίσει και μου λέγε έχω μια σχέση με έναν άντρα που είναι 11 χρόνια νεότερός μου, είμασταν μαζί δύο χρόνια στην ίδια πόλη, ε, μετά αυτός έφυγε και πήγε αλλού για δουλειά, είμαστε για ένα χρόνο από απόσταση και τώρα μου ζητάει να πάω μαζί του και θέλω να πάω μαζί του και να πάρω και το παιδί μου μαζί. Δεν θα την απέτρεπα. Δεν θα της έλεγα μην πα. δεν θα της έλεγα υπάρχει κίνδυνος για το παιδί σου γιατί δεν θα ήξερα αυτά που έμαθα τώρα τα οποία και η φίλη μπορεί να τα μάθε για πρώτη φορά στη συγκατοίκηση. Γιατί όταν δεν συγκατοικούμε με κάποιον, είναι εύκολο να αγνοήσουμε βασικές πτυχές του χαρακτήρα του. Δηλαδή, κάποιο ο οποίος έχει σκαμπανεβάσματα στη διάθεση του και έχει μέρες που έχει πολύ θυμό και έχει μέρες που είναι πολύ αρνητικός, μπορεί σε μια σχέση από απόσταση ή σε μια σχέση που ο καθένας μένει στο δικό του σπίτι, εκείνες τις μέρες και εκείνες τις ώρες που δεν είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, να αποφεύγει να βρεθεί με το τέρι του. Και να επιλέγει να βρίσκεται με το τέρι του όταν είναι σε καλή διάθεση. Οπότε και δύο χρόνια και τρία χρόνια να έχει σχέση που δεν συγκατοικεί με τον άλλο, μπορεί να σου ξεφύγουν ουσιαστικά ανησυχητικά σημάδια στο χαρακτήρα του. Η φίλη που έστειλε την επιστολή φαίνεται ότι είχε αρκετά έντονα αντανακλαστικά και μόλις συνέβηκε η ιστορία η πρώτη που απέδειξε ότι αυτός δεν ήταν κατάλληλος για να συγκατοικήσει μαζί του είτε μόνη της είτε με το παιδί της, άρχισε να ψάχνει για να βρει άλλο σπίτι. Ε, θα μπορούσε αυτή η υπόθεση να συμβεί και σε μια γυναίκα που να μην έχει παιδί. Ε, δεν θα σταματήσουμε να δοκιμάζουμε να, ζου, να ζήσουμε επειδή έχουμε παιδιά. Όμως αυτό που χρειάζεται όλοι, και οι γυναίκε που έχουν παιδιά και οι γυναίκε που δεν έχουν παιδιά και οι άνδρε που έχουν παιδιά και οι άνδρε που έχουν παιδιά. Αυτό που χρειάζεται όλοι να φροντίζουμε είναι όταν είμαστε σε μια σχέση και όταν είμαστε στα δοκιμαστικά στάδια μια σχέση. Γιατί σαφώ ο πρώτο χρόνο που θα συγκατοικήσει με κάποιον είναι δοκιμαστικό στάδιο μια σχέση. Να έχουμε τα μάτια μα ανοιχτά, τα αυτιά μα ανοιχτά και όταν βλέπουμε επικίνδυνε συμπεριφορέ και όταν βλέπουμε προβληματικέ καταστάσει να σηκωνόμαστε να φεύγουμε. Και πολύ καλά έκανε που έφυγε και πολύ καλά έκανε που δεν του έδωσε τέταρτη και πέμπτη ευκαιρία. Αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω την ανθρώπινη αδυναμία. Του να πα πίσω επειδή είσαι προσκολλημένη, επειδή είσαι ερωτευμένη, επειδή είσαι κολλημένη που λε ότι πήγε κάποιε φορέ πίσω και εντρεπόσουνα. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί να νιώθει και άσχημα απέναντι στο παιδί σου τώρα, το οποίο με το δίκιο του δεν θέλει να πάτε πίσω και δεν θα έπρεπε τα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν άποψη για το τέρι τη μάνα του ή του πατέρα του προτού αυτή η σχέση ισχυροποιηθεί. Αλλά life happens, είπαμε, συμβαίνουν κάποια πράγματα. Η γνώμη μου είναι ότι. Η μπορεί να επανορθώσει τη ζημιά στο παιδί σου τώρα με το να του μιλήσει ανοιχτά, να παραδεχθεί ότι είχε κάνει λάθο στην κρίση σου, ότι σαφώ δεν θα έπρεπε να εμπιστευτεί εκείνον τον άνθρωπο, να απολογηθεί από το γιο σου που τον εμπιστεύτηκε και να διαβεβαιώσει το παιδί ότι θα διαχειριστεί με οριμότητα τη ζωή σου από εδώ και πέρα. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε και οι μανάδε κάνουν λάθη και οι μπαμπάδε κάνουν λάθη και οι γιαγιάδε και οι παππούδε. Όλοι κάνουμε λάθη. Οπότε μην πέσετε στα σχόλια να φάτε την κυρία. Και τώρα, 6-7 μήνες μετά που έχει έρθει η πρώτη πιστούλα, έχει έρθει ένα πολύ ευχάριστο update. Ε, όταν ήστελα στη φίλη ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνω το δικό σου vlog, μου έγραψε, έχω κόψει κάθε σχέση με τον πρώην και έχω γνωρίσει μετά έναν άνθρωπο στην ηλικία μου, σοβαρό, με τον οποίο έχουμε μια αρμονική σχέση και παρακολουθούμε και μαζί τα βίντεο σας μάλιστα, σας αγαπάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για σας Δώσε και σε αυτή τη σχέση το χρόνο για να την ελέγξεις καλά προτού συγκατοικείς εφόσον έχεις και το παιδί. Και όσον αφορά στο αρχικό σου ερώτημα αν το πρόβλημα ήταν η διαφορά ηλικίας ή οτιδήποτε άλλο, θα έλεγα ότι το πρόβλημα ήταν τα ελαττώματα στο χαρακτήρα που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και 11 χρόνια μεγαλύτερος σου και πάλι να έχει τέτοιες συμπεριφορές. Η ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Η ψυχοσυναισθηματικά ανώρημο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι και ένα άνδρα 50 χρόνων και ένα άνδρα 40 χρόνων, όχι απαραίτητο ένα άνδρα 25 ή 30 ετών. Ε, δεν είμαι εναντίον των σχέσεων με διαφορά ηλικία. Θεωρώ ότι υπάρχουν ζευγάρια που έχουν διαφορά ηλικία, που είναι η γυναίκα μεγαλύτερη, που είναι ο άνδρα μεγαλύτερο, που είναι ο ένα από του δυο τέλο πάντων μεγαλύτερο που έχουν άλλε διαφορέ που κάνουν τη σχέση του να μην είναι τόσο καλή, και υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν διαφορά ηλικία, αλλά έχουν καλά στοιχεία στη σχέση του, ταιριάζουν μεταξύ του και η σχέση του είναι μια χαρά. Το θέμα, νομίζω, σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν η διαφορά ηλικία, αλλά είναι ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα και τα σοβαρά ελαττώματα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα του πρώην φίλου σου, τα το οποία τον έκαναν αν... μη κατάλληλο για σχέση και μη κατάλληλο για να συγκατοικήσει με ένα παιδί. Καλό βράδυ σε όλους την αγάπη μου. Γεια σας.